Εντάξει. Φαντάσου ότι έχεις το πιάτο μπροστά σου και δοκίμασέ το. Και πες μου τι θα ήταν. Maybe it's not so romantic. Μάλλον δεν είναι τόσο ρομαντικό. Δεν πειράζει. Now I can make anything become romantic. Μπορώ να κάνω τα πάντα να γίνουν ρομαντικά. Απλά δοκίμασέ το. Okay. What are they? I don't know how to say it in English. Δεν ξέρω πώς να το πω στα αγγλικά. Πώς στα ελληνικά. Δεν πάει πολύ με το κόκκινο κρασί, αλλά εγώ τώρα θα ήθελα να φάω γαρίδες ψητές. Let me ask you something. Ας με να σε ρωτήσω κάτι. Am I pleasing you? Σε ικανοποιείς τις επιθυμίες σου μέχρι τώρα. Very much. I know. Πάρα πολύ. Το ξέρω, το ξέρω. We just had our main dish. Είχαμε το κυρίως πιάτο. It's time for our dessert. Είναι η ώρα για το γλυκό. Let me order it. Κάτσε να το παραγγείλω. Waiter. Σε λίγο ρε. Bring our dessert. Σε παρακαλώ, φέρε μας το γλυκό. While then. We're talking. Μέχρι τότε συζητάμε. Τι θα συζητούσαμε. I don't know. Δεν ξέρω. About the music. Music. Movies. Μουσική. Hold on a second. Our dessert has arrived. Το γλυκό μόλις έφτασε. Let me try it. Κάτσε να το δοκιμάσω. Θα μπορούσε παρακαλώ πολύ να μου πεις τι νομίζεις ότι δοκίμασα το τέλειο γλυκό για σένα. Τι δοκίμασες ή τι θα ήθελα. Σουφλέ σοκολάτα. Απίστευτο. Θα σου πω, πώς το κάνεις αυτό, μπορώ να σκεφτώ και άλλα πράγματα. Τώρα θέλω να καταλάβεις κάτι. I am truly pleasing you here. Ικανοποιώ όλες τις επιθυμίες σου. Everything you want. Ό,τι θέλεις. Is appearing. Εμφανίζεται. On the table. Πάνω στο τραπέζι. So I truly believe. Οπότε πραγματικά πιστεύω. That I deserve a first kiss. Πως αξίζω το πρώτο μας φιλί. But since this is not a αλλά μια και αυτό δεν είναι μια σωματική επίδειξη. We will do it mentally. Θα το κάνουμε χρησιμοποιώντας mental, με το δικό μου τρόπο. Κλείσε τα μάτια σου. Φαντάσου ότι βρίσκομαι ακριβώς μπροστά σου. Έχεις το πρόσωπό μου ακριβώς δίπλα σου. Πλησιάζω. Σκύβω προς το μέρος σου. Και είμαι έτοιμος να βάλω ένα φιλί. Μόλις σε φίλησα. Πού πιστεύεις ότι σε φίλησα. Say it out loud. We had our dinner. Είχαμε το δείπνο μας. We had our first kiss. Είχαμε το πρώτο μας φιλί. Now I think I need to τώρα make νομίζω πως πρέπει να κάνω μια έξυπνη κίνηση για να σε κατακτήσω. And I think a gift και πιστεύω ότι ένα δώρο would be a very clever move. Θα ήταν μια πανέξυπνη κίνηση. Παρακαλώ πες μου, αν υπήρχε ένα δώρο που θα ήταν κάτι καλό για να σου δώσω στο πρώτο μας ραντεβού που ίσως μου πρόσθετε μερικούς πόντους, τι θα ήταν. Ένα κόσμημα, ένα βραχιόλι. Αλήθεια. Έλα κοντά μου. Έλα μαζί μου.
Θέλω να συνειδητοποιήσεις κάτι. Αυτό είναι το show του Uri Geller. Είμαστε στους ημιτελικούς. Mm-hmm. Και είμαι με μια πανέμορφη γυναίκα. So with all this, trust me. Με όλα αυτά, εμπιστέψου με. Δεν μπορώ να σε κάνω να χάσεις. Δώσ' μου το χέρι σου. Πραγματικά ευχαριστήκα πάρα πολύ το πρώτο μας ραντεβού. Σε ευχαριστώ που βγήκες αυτή τη στιγμή. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι πολύ ευγενικός. Συγχαρητήρια. Αυτό και αν ήταν πρώτο ραντεβού. Έλα εδώ λίγο. Θωμαΐς. Το congratulations, έφερες πάρα πολύ ωραία. Εντυπωσιακό. Θα ήθελα να φάω κι εγώ βέβαια. Πεινάω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είναι αυτός, για πες μας. Θέλω να σε ακούσω. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ... Έχω ξαπιαστεί. Δηλαδή, θέλω να μου πεις το εξής. Όταν δοκίμαζες έναν άγευστο άχρωμο αέρα. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν μια κίνηση. Ναι. Απλά το σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν, δεν νιώθεις τη γεύση, έτσι. Ή σου έρχονται και χαρίζει. Το έφτιαξα στο μυαλό μου. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ένιωθα τη γεύση, αλλά το έφτιαξα στο μυαλό μου. Πάντως, έχεις χορτάσει, είσαι εντάξει. Νιώθεις καλά. Παρακαλώ να χειροκροτήσουμε και το Μαΐς Ανδρούτσου και τον Νέφες βεβαίως. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είδαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νέφες, σε παραδίδω στον Γιούρι Γκέλλερ για την ετοιμιγωρία του. Νέφες, you know, last week, την προηγούμενη εβδομάδα I said I wanted you to do something σου είπα ότι, ήθελες, ότι ήθελα να κάνεις κάτι διαφορετικό stage, από το να σε δούμε στη σκηνή πάλι να μιλάς με κάποιον. You slightly changed λίγο your act tonight, το άλλαξες το πείραμά σου απόψε to an experiment σε ένα πείραμα that had to do more about mind control, που είχε να κάνει περισσότερο με νοητικό έλεγχο taste influence, αλλά και επιρροή στη γεύση. This demonstration αυτή η επίδειξη was very interesting. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. And you know, your charisma και ξέρεις κάτι, always pulls you through. Το χάρισμά σου πάντα σε βοηθά να τα καταφέρεις. Well done. Πολύ καλά. Και εσύ θέλεις, έτσι. Και η Μαρία ζήλεψε, η αδερφή.